να σβήσει το χαμόγελο του παιδιού και στην Κρήτη και να τυναχτεί στον αέρα η λειτουργία του ξενώνα που κατασκευάζεται στο Ηράκλειο για τη φιλοξενία παιδιών σε ανάγκη, στοχεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι νομοθετικές αλλαγές που συντελούνται εν μία νυχτή βάζουν ουσιαστικά λουκέτο στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας του οργανισμού, αλλά και σε δομές όπως ο ξενώνας, ο οποίος ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους μήνες στο Ηράκλειο. Πρώτα φτιάχνεις, πρώτα βάζεις τις βάσεις σου και μετά κλείνεις, κυρία Υπουργέ. Μετά κλείνεις. Ή θα γυρίσουμε σε παλιότερα μοντέλα που θα παραμένουν τα παιδιά στα νοσοκομεία για μήνες ή και για χρόνια. Πού θα πάνε αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το όραμα για τη δημιουργία του ξενώνα δυναμικής 30 θέσεων που θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Οπότε σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μια οικογένεια με 5 παιδιά και αυτά τα 5 παιδιά θα απομακρυνθούν και είναι και κορίτσια και αγόρια, πού θα στεγαστούν αυτά τα παιδιά όλα μαζί. Όπως εξηγεί ο ιδρυτής του χαμόγελου του παιδιού με πίκρα και απογοήτευση, η δομή και η λειτουργία του οργανισμού είναι αδύνατο να προσαρμοστεί στις επιταγές του νέου νόμου. Και μάλιστα εντός 3 μηνών σύμφωνα με το τελεσίγραφο της Υπουργού. Αν τη δική σας οικογένεια πάει κάποιος να τη διαλύσει, αν τη δική σας οικογένεια πάει να πετάξει στον δρόμο τα παιδιά, για κάποιους λόγους που δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι, τι θα κάνετε, θα σηκώσετε τα χέρια. Όπως εξηγεί η Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος του οργανισμού, οι ανάγκες υποστήριξης παιδιών και οικογενειών στην Κρήτη αυξάνονται ραγδαία καθημερινά, εκφράζοντας την αγωνία όλων για το αύριο αυτών των παιδιών. Αυτές οι δομές λοιπόν είναι στον αέρα ουσιαστικά και θα πρέπει να κλείσουν γιατί υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο και πολύ σοβαρές συνέπειες αν δεν γίνουν αυτές οι ενέργειες μέσα στους επόμενους μήνες. Να σβήσει το χαμόγελο που εδώ και 27 χρόνια έχει στηρίξει χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους. Έχει καλύψει τα τεράστια κενά του κρατικού μηχανισμού με δομές μέσα και προσωπικό που υπηρετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Έχει σκοπό η απόφαση της Δόμνας Μιχαηλίδου, επεσήμανε σε φορτισμένη ατμόσφαιρα ο κύριος Γιαννόπουλος, έχοντας στο πλευρό του παιδιά που μεγάλωσαν στο χαμόγελο. Θα έρθει λοιπόν κάποιος υπεύθυνος μαζί με τον αστυνομικό. Τώρα θα μου βάλει χειροπέδες, ελπίζω όχι. Και θα με συλλάβει. Πληρώνεις 100.000 πρόστιμο. Ξαναπληρώνεις άλλα 100.000 πρόστιμο. Και στη συνέχεια έχει δικαίωμα πλέον η υφυπουργός και όχι η δικαιοσύνη να καθαιρέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ίδιος θέτει αμήλικτα ερωτήματα για τους λόγους που επιβάλλουν την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου σε χρόνο απαγορευτικό για οποιαδήποτε αντίδραση είτε προσαρμογή. Πώς θα ξεφορτωθούμε το χαμόγελο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει βγάλει πολλά στη φορά, χωρίς να το θέλουμε βέβαια, γιατί ό,τι κακοποίηση και ό,τι θάνατος υπήρχε το τελευταίο διάστημα, έτυχε να έχουμε κάνει καταγγελίες. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει το κέντρο αναφοράς του κόσμου πλέον. Αυτό ενοχλεί. Το χαμόγελο του παιδιού υποστηρίζει αυτή τη στιγμή περίπου 17.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με κέντρα ημερήσιας φροντίδας που αντί να θεσμοθετηθούν, χαρακτηρίζονται παράνομα.